κλεισμοί. Η κρίση της Κούβας το 1962 έκανε τον Κένεντι και τον Χρουστσόφ να καταλάβουν πως ο ψυχρός πόλεμος εύκολα θα μπορούσε να ξεφύγει σε θερμοπυρηνικό ολοκαύτωμα. Και έτσι μπήκαμε στο δρόμο των συμφωνιών που περιόριζαν την αύξηση των πυρηνικών οπλοστασίων των υπερδυνάμεων. Έως πέρυσι τέτοιο καιρό. Πέρυσι, στις 8 Δεκεμβρίου, ο Ρόναλντ Ρέγκαν και ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ υπόγραψαν στην Ουάσιγκτον μια πρωτοφανή συμφωνία. Αποφάσισαν να καταργήσουν μια ολόκληρη κλάση πυρηνικών όπλων, τα λεγόμενα μέσου βεληνικούς, που απειλούσαν κυρίως την Ευρώπη και θεωρούνται τα πιο αποσταθεροποιητικά. Ο ψυχρός πόλεμος έλειωνε. Και τι δεν είδαν τα μάτια μας όλο αυτό το χρόνο που μας πέρασε. Ο αρχηγός των Σοβιετικών Ενόπλων Δυνάμεων πήγε στην Αμερική και έλεγξε από κοντά τα όπλα που είναι στραμμένα ενάντια στην πατρίδα του. Ακόμα και τα πιο ευαίσθητα. Αλλά και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας πήγε στη Σοβιετική Ένωση. Για πρώτη φορά στην ιστορία. Πύραυλοι που μέχρι χτες απειλητικοί ήταν κρυμμένοι στα δάση της Κεντρικής Ευρώπης άρχισαν να ανασύρονται. Και μεθοδικά κομμάτι-κομμάτι να κόβονται και να καταστρέφονται. Παρατηρητές από τη μια χώρα ήρθαν να ελέγξουν τα άδυτα των πυρηνικών εργαστηρίων της άλλης. Απίθανα πράγματα. Και είχε γίνει πια άνοιξη όταν ο Ρόναλντ Ρέγκαν έφτασε στη Μόσχα. Ο Αμερικανός ηγέτης που είχε αποκαλέσει τη Σοβιετική Ένωση αυτοκρατορία του κακού, τώρα έσφυγε τα χέρια με το λαό της, περπάταγε στην Ερυθρά Πλατεία και αγκάλιαζε τον ηγέτη της και τον αποκαλούσε φίλο του. Και η φιλία φυσικά δεν τέλειωνε στους κατεστραμμένους πυράβλους. Ξαφνικά η Αλάσκα δεν ήταν απροσπέλαστη από τη Σιβηρία. Η σοβιετική τηλεόραση δεν ήταν ακατάδεκτη σε δυτικές διαφημίσεις. Η πολιτιστική έκφραση του κάθε λαού έπαψε να είναι απαγορευμένη για τον άλλον. Και όταν τρεις φάλαινες που σίγουρα δεν νοιάζονται για τα πολιτικά συστήματα φυλακίστηκαν από τη φύση κάτω από τους πάγους της Αμερικανικής Αλάσκας, ήταν σοβιετικό το παγοθραυστικό που τους άνοιξε το δρόμο προς την ελευθερία. Στις άλλες γωνιές της γης το κλίμα δεν ήταν διαφορετικό. Οι Σοβιετικοί άρχισαν να φεύγουν με πρόγραμμα από το Αφγανιστάν. Οι Αμερικανοί σταμάτησαν να ενισχύουν τους αντικαθεστωτικούς στην Νικαράγουα. Αποφασίστηκε οι στρατιώτες της Κούβας να φύγουν από την Αγγόλα και οι Νοτιοαφρικανοί να φύγουν από την Ναμίμπια. Δεν θα υπάρχουν Βιετναμέζοι στην Καμπότζη. Και οι ανακατατάξεις συνεχίζονται. Το είπε και ο Γκορμπατσόφ στη Νέα Υόρκη. Ο κόσμος έχει μικρύνει. Είμαστε πια όλοι συγχωριανοί. Οι Ινδοί τώρα μιλούν με τους Κινέζους. Οι Κινέζοι μιλούν με τους Σοβιετικούς. Οι Σοβιετικοί μιλούν με τους Ιαπωνέζους. Και οι Παλαιστίνοι μπορούν επιτέλους να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με τους Αμερικανούς. Την ίδια ώρα που 100 Ισραηλίτες μαζί με πολίτες από όλα τα μέρη της γης αγωνίζονται να σώσουν ζωές και να ξαναστήσουν τη ζωή στην Αρμενία, στη Σοβιετική Ένωση. Ήταν πράγματι καταπληκτικό το 1988. Το νιώθε κανείς πως μια εποχή τέλειωνε ή πως τουλάχιστον άρχισε να τελειώνει. Ότι σιγά σιγά η πύραυλη, ο ψυχρός πόλεμος και οι διαχωρισμοί σε καλούς και κακούς δεν είχαν πια θέση σε αυτό τον κόσμο της άμεσης επικοινωνίας και της πληροφορικής. Φέτος, τις μέρες αυτές, κοντέψαμε να πούμε το επί γης ειρήνη και να το εννοούμε. Και τι δεν είδαμε λοιπόν. Ανάμεσα στα άλλα, πάλι το Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Να προτείνει αυτή τη φορά τη μείωση των συμβατικών δυνάμεων στην Ανατολική Ευρώπη και στην ταραγμένη Μέση Ανατολή, όλο και περισσότερους να κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αφήνοντας το όπλο παραπόδα.